μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα μαζί σας και σήμερα, όπως κάθε μεσημέρι. Δευτέρα, σήμερα 4 Νοεμβρίου 2013, 2 λεπτά μετά τις 3, χαμηλή πτήση. Χαμηλή πτήση παντού και για οτιδήποτε συμβαίνει στη γειτονιά μας. Καλό μεσημέρι, Δήμητρα. Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα να ευχηθώ, η οποία ξεκινάει με βροχές. Άλλαξε ο καιρός. Ο καιρός δείχνει να άλλαξε, αλλά οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι θα ξανάλθει αυτό που ζήσαμε τις προηγούμενες μέρες. Θα βλέπουμε κόσμο στη θάλασσα πάλι. Το πιο πιθανό είναι αυτό, Δημήτρα. Ο καιρός θυμίζει φθινόπωρο, συννεφιά, έχουμε μικρή πτώση θερμοκρασίας, βροχούλες θα υπάρχουν αργότερα σε όλο το Ιόνιο. Να πούμε ακόμη, Δημήτρα, ότι από τις βραδινές ώρες, αλλά κυρίως αύριο, η άνεμη εδώ στο Ιόνιο θα είναι πάρα πολύ ισχυρή. Θα είναι νοτιάδες και σε πολλές περιπτώσεις θα φτάσουν ίσως να ξεπεράσουν και τα 8 μπουφόρ. Αυτά για σήμερα το βράδυ αλλά και για αύριο. Αύριο θα έχουμε και πιο έντονες βροχές, πιο έντονες βροχοπτώσεις. Την Τετάρτη κάπως τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Από Πέμπτη όμως λένε οι μετεωρολόγοι ότι η θερμοκρασία θα φτάσει στους 28 βαθμούς, άπνοια ξανά και βέβαια ηλιοφάνεια. Έχουμε αρκετά θέματα σήμερα για την εκπομπή. Έχουμε πολλά και διάφορα. Έχουμε θέματα τα οποία αφορούν και την Κεφαλονιά. Είχαμε και πτώση ενός αερόστατου πλαγιάς στον Ένο. Ευτυχώς δεν κατέληξε υπόθεση σε τραγωδία. Ένας 44χρονος πετούσε σε πλαγιά και έπεσε σε γκρεμό περίπου 200 μέτρων στον Ένο χθες αυτό. Είχαμε και το κουραζιερόπλιο χθες, γέμισε η πόλη κόσμο. Έχουμε ειδικό και βέβαια καυτό, θα έλεγε κανείς, ρεπορτάζ για αυτή την ιστορία. Έχουμε τα καταστήματα τα οποία άνοιξαν και έχεις κάνει ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ, Δημήτρα, έτσι. Άνοιξαν τις Κυριακές, άνοιξαν και εδώ στον τόπο μας. Βέβαια είναι λίγο διφορούμενη η κατάσταση για εδώ. Ακριβώς, αλλά θα τα πούμε και στη συνέχεια. Είναι αν άνοιξαν για το κουραζιερόπλιο ή αν άνοιξαν γιατί έτσι ήθελαν να ανοίγουν τις Κυριακές. Κάτι τις δηλώσεις τους άνοιξαν για το κουραζιερόπλιο. Έχουμε και το Περιφερειακό Συμβούλιο το οποίο ολοκληρώθηκε, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε στην Κέρκυρα. Είχαμε δείξει κάποια ζωντανά αποσπάσματα. Είναι το Σάββατο το πρωί οπωσδήποτε είχαμε συνδεθεί με το Περιφερειακό Συμβούλιο ως κανάλι βέβαια για 4 και περισσότερες ώρες με την αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου στην Κέρκυρα ζωντανά βέβαια και στο Δελτίο Ειδήσεων της Παρασκευής. Ο Τάσος Θεοδόσης είχε σχετικό αναλυτικό ρεπορτάζ. Έχουμε λοιπόν αρκετά θέματα. Έχουμε και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων να δούμε πώς κυλάει η εβδομάδα εδώ στη γειτονιά μας. Ο Μιχάλης ο Ανδρεαδάκης στην Κεφαλονιά μας περιμένει για σύνδεση. Έχουμε και μια υπόθεση με ένα ρεπορτάζ με φυτοφάρμακα στο Λαγκοπόδο. Έχουμε περίγη στο Facebook. Έχουμε σαφώς βιντεάκια τα οποία θα σας φτιάξουν το μεσημέρι. Όλα αυτά μετά τους χορηγούς μας. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Διάνα Παράσχη. Για μαθητές και φοιτητές, προγράμματα που θέτουν γερές βάσεις με στόχο την ευχέρεια στην χρήση της γλώσσας και την άρτια προετοιμασία για την κατοχύρωση των πιστοποιητικών γλωσσομάθειας. Ειδικά προγράμματα ενηλίκων με έμφαση στην προφορική επικοινωνία για τους επαγγελματίες που θέλουν να μιλήσουν με άνεση μια ξένη γλώσσα. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Διάνα Παράσχη, Αλεξάνδρου Ρώμα 56, τηλέφωνο 26 95 0 49 233. Ασφάλειες αυτοκινήτου από 85 ευρώ το εξάμηνο. Ασφάλειες Λιβάνι και ανασφάλειες Τέλος. Άριστη ποιότητα. Οκ. Okay. Εγγυημένη ποσότητα. Οκ. Okay. Recoil Οκ. Okay επί 2. Χιλιάδες ποιοτικοί και ποσοτικοί έλεγχοι το χρόνο σε όλα τα πρατήρια Revoil με την πιστοποίηση του Εργαστηρίου Τεχνολογίας Καυσίμων και Λιπαντικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Καθαρές κουβέντες. Και μετά τους χορηγούς είμαστε εδώ λοιπόν. Είχαμε και μια σεισμική δόνηση στην Ηλία, Δημήτρα. Ναι, Σπύρο, πολύ σωστά. Μια σεισμική δόνηση ύψους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίκτερ. Το επίκεντρο προσδιορίζεται στη θαλάσσια περιοχή της Κουρούτας και για την ακρίβεια είναι ανάμεσα στην Κουρούτα και το Μαραθιά. Το εστιακό βάθος ήταν 2 χιλιόμετρα. Έγινε και στη Ζάκυνθο αισθητός ο σεισμός. Εντάξει, μια ανησυχία πάντοτε όταν έχουμε σεισμούς επικρατεί. Όχι μεγάλη, γιατί ήταν μικρός το μέγεθος του σεισμού. Ανησυχία προκλήθηκε. Μην ακούμε για σεισμούς. Γιατί μας πιάνει πανικός. Σε διάφορες περιπτώσεις, όσο το έχουμε ξαναπεί, όσο μικρή είναι και συνεχής, τόσο καλύτερα. Εκτονώνει το φαινόμενο. Γιατί εκτονώνει την ενέργεια, βεβαίως.
Δονήσεις είχαμε και στην Πάτρα, αλλά για άλλους λόγους, χθες Κυριακή. Είχαμε αντιπαραθέσεις για το φλέγον ζήτημα της λειτουργίας των καταστημάτων τις Κυριακές. Πώς έχει η κατάσταση? Έχει ψηφιστεί από τον Αύγουστο νομοσχέδιο που ορίζει ότι 7 Κυριακές το χρόνο υποχρεωτικά τα μαγαζιά θα είναι ανοιχτά. Η Ομοσπονδία Ελλάδος του Εμπορικού Συλλόγου μίλησε με τους κατατόπους εμπορικούς συλλόγους και τους είπαν να εκφράσουν την γνώμη τους για το άνοιγμα των καταστημάτων τόσο αυτές τις 7 Κυριακές όσο και γενικότερα. Το να ανοίγουν τα καταστήματα της Κυριακές πέρασε στην αρμοδιότητα των περιφερειακών ενωτήτων. Οι αντιπεριφέρειες δηλαδή αποφασίζουν, παίρνουν τις αποφάσεις κτλ. Και προσπαθεί, από ό,τι διάβασα και εγώ το πρωί, το Υπουργείο Ανάπτυξης να τους πείσει ότι μην κάνετε πίσω για αυτό το μέτρο, γιατί θα δείτε μακροπρόθεσμα ότι ο καταναλωτής θα είναι ευχαριστημένος. Και εμείς κοιτάζουμε τον καταναλωτή, δεν κοιτάζουμε, ας πούμε, τον οποιοδήποτε πολιτικό χώρο που μπορεί να αντιδρά ή να έχει λόγους πολιτικής αντιπαράθεσης. Από την άλλη πλευρά, να πούμε ότι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εμπόρων στην Αθήνα, οι πρώτες δηλώσεις τουλάχιστον που έγινε χθες το βράδυ και σήμερα το πρωί, έλεγε ότι είναι γενικά ο εμπορικός κόσμος ευχαριστημένος. Σε επίπεδο βεβαίως μεγάλων αστικών κέντρων, έτσι. Ο κύριος Κορκίδης, ναι, γιατί μάλιστα έλεγε ότι στα μεγάλα εμπορικά καταστήματα, στις μεγάλες πόλεις, τα εμπορικά κέντρα είχαν κόσμο. Από εκεί και πέρα να γυρίσουμε στην Πάτρα. Είχαμε επεισόδια. Ομάδες συγκεκριμένες, τέλος πάντων, επιτέθηκαν σε καταναλωτές που προσπαθούσαν να μπουν σε καταστήματα. Κάποια καταστήματα που ήταν ανοιχτά τα κλείσανε και έγιναν πάρα πολλοί. Υπήρξαν διαπληκτισμοί. Στο τέλος έκλεισαν όσα καταστήματα ήταν ανοιχτά. Υπάρχει σχετικό βίντεο με τα επεισόδια της Πάτρας. Αν είμαστε έτοιμοι, μπορούμε να πάμε να το δούμε. Πήραμε μια ιδέα από την Πάτρα για το άνοιγμα των καταστημάτων, κυρίες και κύριοι. Είναι πολύ διφορούμενη αυτή η ιστορία. Βέβαια, τα μεγάλα αστικά κέντρα ίσως να έχουν λόγους που θα πρέπει να έχουν τα καταστήματα ανοιχτά. Βέβαια, από εκεί μετά, Δημήτρα, κυρίες και κύριοι, αντιδρά ο κόσμος. Το ζήτημα είναι να αντιδρά ο εργαζόμενος κόσμος, ο οποίος θα μπει σε ένα νέο ωράριο λειτουργίας, χωρίς βέβαια να έχει ωφέλη από αυτή την ιστορία, και θα είναι εκεί και τα Σαββατοκύριακα
και θα περιμένει τη δουλειά του, το ωράριό του, ή θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, ή θα μεγαλώσει ο μισθός κάποιων ανθρώπων οι οποίοι αναγκαστικά θα δουλεύουν και τις Κυριακές. Υπάρχουν πολλά ή διαζευτικά. Το ζήτημα είναι όμως ότι στην ελληνική επαρχία δεν νομίζω ότι το μέτρο αυτό θα περπατήσει όσο θα περπατήσει στα μεγάλα αστικά κέντρα. Τώρα, το τι συμβαίνει στην Ευρώπη και στις άλλες ανεπτυσσόμενες χώρες, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Εκείνο το οποίο με ξένησε στο ρεπορτάζ που είδαμε και πρέπει να το πω είναι ότι ένας καταναλωτής έβγαινε από το κατάστημα και του φωνάζανε ξεφτύλα. Παρά ήταν δηλαδή αυτός ο τρόπος. Αυτός ο άνθρωπος πήγε να ψωνίσει. Από εκεί μετά τι ευθύνη έχει, δηλαδή τι δεν πρέπει να πάει να ψωνίσει. Είναι λίγο, θα μπορούσε να πει κανείς, αντιδημοκρατικό ο ελάχιστος σχολιασμός που θα μπορούσα να κάνω. Να δούμε τώρα τι έγινε στη Ζάκυνθο. Αντίστοιχα, στο ρεπορτάζ το οποίο ετοίμασε η Δήμητρα, εδώ δεν υπάρχουν μεγάλες πολυεθνικές αλυσίδες, στην έδρα τουλάχιστον του Ionian Channel. Το ίδιο μάθαμε και στην Κεφαλονιά ότι συνέβη, αλλά και στη Λευκάδα. Δεν υπάρχουν μεγάλες πολυεθνικές αλυσίδες για να δημιουργήσουν έτσι, ενδιαφέρον τις Κυριακές. Τι να πάει ο κόσμος να ψωνίσει για το φαγητό του, ας πούμε, την Κυριακή. Είναι ένα θέμα. Ωστόσο, διαπίστωσες, Δήμητρα, στη βόλτα την οποία έκανες, στο ρεπορτάζ το οποίο πραγματοποίησες, ότι υπήρξαν ανοιχτά καταστήματα, αλλά ήταν διφορούμενο, όπως είπαμε προηγουμένως, γιατί ήταν και το μεγάλο κουρασγυρόπλοιο στο λιμάνι που γέμισε την πόλη κόσμο χθες. Πάρα πολλοί κόσμος. Πολύ σωστά, Σπύρο. Πολύ σωστά. Να πούμε ότι οι καταστηματάρχες, οι οποίοι ήταν ανοιχτοί στην πλειοψηφία τους, μας είπαν, και μιλάμε για τον κεντρικό εμπορικό δρόμο της πόλης, στην Αλεξάνδρου Ρώμα, μας είπαν και αυτά που θα ακούσουμε και στο ρεπορτάζ, ότι ήταν ανοιχτά λόγω του κουρασγεροπλοίου, για να υποδεχτούν δηλαδή τους τουρίστες. Ήταν αρκετά επιφυλακτικοί όμως το να μιλήσουν στην κάμερα. Δεν ήθελαν δηλαδή να πούν αυτή τη θέση τους μπροστά στην κάμερα. Και υπήρξαν και δύο, οι οποίοι δήλωσαν ότι εμείς όχι, δεν έχουμε πρόβλημα να ανοίξουμε τις Κυριακές. Κοίταξε, αυτό όμως είναι λίγο διφορούμενο. Δηλαδή, γιατί εφόσον τα βάζουμε όλα, να τα βάλουμε όλα. Επειδή είναι το κουρασγερόπλοιο, αλλιούν τα καταστήματα και επιτρέπεται να ανοίξουν την Κυριακή. Αν λοιπόν πηγαίναμε με ένα ωράριο το οποίο απαγορεύεται την Κυριακή να ανοίγουν καταστήματα και ερχόταν το κουρασγερόπλοιο, τι θα γινόταν? Θα έπρεπε να είναι κλειστά τα καταστήματα. Λογικά, έτσι. Τώρα πήγε μετά, αν υπάρχει μια συμφωνία μεταξύ μας και κυρίων, γιατί έρχεται ένα κουρασγερόπλοιο και οι άνθρωποι αυτοί έρχονται να πάρουν κάποια σουβενίρ, να ψωνίσουν κάτι. Θα βρουν μια πόλη νεκρή με καταστήματα κλειστά. Να σου πω, Σπύρο, είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Πέρα από τα τουριστικά μαγαζιά που ήθιστε να είναι ανοιχτά, υπήρχαν μαγαζιά με ρούχα, με παπούτσια, με τσάντες, με ρολόγια. Και αυτοί δουλεύουν. Εμπορικά καταστήματα δηλαδή. Δήμητρα, δουλεύουν, αυτοί δουλεύουν με τα κουρασγερόπλια. Μην νομίζεις ότι δεν δουλεύουν. Μπαίνει ο κόσμος από τα κουρασγερόπλια μέσα και ψωνίζει. Και την κοιτάζει την αγορά. Και αυτό το επιβεβαιώνει. Επισκεφτήκαμε και τον χώρο του λιμανιού που έρχονται και φεύγουν οι τουρίστες με τα μικρά πλοιάρια. Δεδομένου ότι το κουρασγερόπλιο είναι αρόδου. Και κράταγαν σακούλες στα χέρια, δηλαδή το παρατήρησα συγκεκριμένα. Κράταγαν σακούλες με ψώνια. Βέβαια, είναι αναμφίβολο αυτό. Να πάμε λοιπόν να δούμε το ρεπορτάζ. Ξέρω και μου είπες ότι αρκετοί καταστηματάρχες απέφυγαν έτσι να αναφερθούν στο γεγονός. Φοβούμενοι ίσως να μην δημιουργήσουν αντιδράσεις σχετικά με συναδέλφους τους ή άλλους, γιατί ήταν ανοιχτό το κατάστημά τους, απέφυγαν δηλαδή να σου μιλήσουν. Σπύρο, πολύ πιθανόν, διότι σε ρεπορτάζ που είχαμε κάνει παλαιότερα για το θέμα, η κυρία Μπουζιάνου, η Μαγδαληνή Μπουζιάνου, η πρόεδρος του εμπορικού συλλόγου μας, είχε πει ότι όλα τα καταστήματα είπανε όχι. Και ότι αυτή την άποψη μετέφερε και στον Αντιπεριφερειάρχη, τον Διονύση τον Μιλωνά, στις 30 του μηνός, 30 Δεκάτου, που ήταν η συνάντηση με τον Επιμελητήριο και με άλλους φορείς, για να αποφασίσουν, για να τους πούν μάλλον τη γνώμη τους ο Εμπορικός Σύλλογος, ότι εμείς δεν θέλουμε να ανοίγουμε τις Κυριακές. Και ήταν όλοι εκεί πέρα. Αυτό μας είχε δηλώσει η κυρία Μπουζιάνου. Λοιπόν, πάμε να δούμε το ρεπορτάζ στους δρόμους της Ζακύνθου, της πόλης Ζακύνθου, μια Κυριακή που ήταν γεμάτη λόγω της άφιξης του μεγάλου κουρασγεροπλοίου. Ανοιχτά ήταν ορισμένα εμπορικά καταστήματα στη Ζάκυνθο χθες Κυριακή. Σε ερώτησή μας προς τους καταστηματάρχες που συναντήσαμε στον κεντρικό εμπορικό δρόμο της Ζακύνθου να λειτουργούν τα καταστήματά τους, λάβαμε ως απάντηση ότι είναι ανοιχτά, αν και Κυριακή, λόγω του κουρασγεροπλοίου που επισκέφθηκε το νησί. Η απάντησή μας παραμένει ποτέ τις Κυριακές, αλλά σήμερα, λόγω των επισκεπτών του κουρασγεροπλοίου, ανοίξαμε τα καταστήματά μας, είπαν οι επιχειρηματίες. Υπήρξαν βέβαια και λίγοι οι οποίοι δήλωσαν ότι δεν έχουν πρόβλημα να λειτουργούν τις Κυριακές. Στην αγορά πάντως δεν κυκλοφορούσαν Ζακυνθινοί, αλλά μόνο τουρίστες, όπως διαπίστωσαν οι καταστηματάρχες. Αυτό ήταν το μίνι ρεπορτάζ. Οι δρόμοι της πόλης γέμισαν κόσμο χθες. Για να δούμε τι έχει να μας πει σε ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ ο κύριος Γιάννης Κεφαλινός, ο οποίος είναι τουριστικός πράκτορας και ναυτικός πράκτορας αρκετών κουρασγεροπλοίων που δένουν έξω από το λιμάνι της Ζακύνθου. Είχαμε κάποιες ενδιαφέρουσες δηλώσεις του κυρίου Κεφαλινού σχετικά με την επίσκεψη του μεγάλου αυτού πλοίου στη Ζάκυνθο χθες Κυριακή 3 Νοεμβρίου.
Χαίρομαι που είδα πραγματικά ότι ορισμένα καταστήματα ήταν ανοιχτά, έτσι το είδα φευγαλέα. Χαίρομαι που ο λόγος που άνοιξαν ήταν λόγω του Κουραζιρόπουλου, διότι σκεφτείτε τώρα, αν έρχονται και τα βλέπουν όλα κλειστά, τι θα γίνει. Στο τέλος θα λειτουργήσει, έχουμε που έχουμε. Είναι στο που να στραβώ το κλίμα. Στο τέλος, τι θα γίνει δηλαδή, θα λειτουργήσει τελείως ανάποδα. Θα πούνε τι μας κουβεντιάζει, ας πούμε, για να ερχόμαστε αφού είναι κλειστά τα μαγαζιά. Αλλά πρέπει να σας δηλώσω και ότι η κατάσταση χθες θα ήταν απερίγραπτη. Πρώτον, η βρώμα που υπήρχε κάτω στο λιμάνι ήταν άνευ προηγουμένου. Διότι στις 7.30 το πρωί βρήκαμε δεκάδες ξυλάκια από σουβλάκια μαζί με τις χαρτοπετσέτες και μαζί με τα χαρτιά που ήταν τυλιγμένα, πεταμένα κυριολεκτικά στο χώρο που βγαίνουν οι λάτζες και μπροστά από το Ιωνί στο φεριμπότ. Δεν θέλω να πω για το προσωπικό του Ιωνί, δεν ξέρω. Κάποια γαϊδούρια το βράδυ σκεφτήκαν να πάνε να φάνε με φόντο τη θάλασσα και τα πετάξανε όλα μπροστά εκεί, όχι στη θάλασσα, έξω. Εάν δεν ήταν δύο ταξιτζίδες, ο Ανδρέας και ο Σπύρος ο Γολέμης, που τρέξαν να πάρουν μια σκόπα την ώρα που έφτανε η λάτζα, ή θα ξεφτυλιστούμε. Αυτό μόνο θέλω να πω. Επίσης, υποτίθεται ότι υπάρχει Wi-Fi κάτω στο λιμάνι, επανειλημμένο και το καλοκαίρι και χθες που μου ζητούσαν, δεν λειτουργούσε. Αυτό λοιπόν ήταν το ρεπορτάζ. Έχει απόλυτο δίκιο ο ναυτικός πράκτορας για την κατάσταση, για την εικόνα που επιδείκνει η πλατεία που φτάνουν οι λάτζες από τα κουραζιερόπλια. Δεν μας φτάνει δηλαδή που δεν υπάρχει σε αυτό το νησί χώρος για να δένουν τα κουραζιερόπλια, αλλά σύν της άλλης οι χώροι που φτάνουν οι λάτζες από τα κουραζιερόπλια που μένουν αρόδου είναι γεμάτες σκουπίδια. Πολύ σκουπίδι, πάρα πολύ σκουπίδι, κυρία Κάτικα. Εδώ ο κόσμος έτρεχε να ανοίξει από νωρίς τα καταστήματά του για να δείξει μια ζωή πόλη και μια εικόνα έτσι μιας νησιωτικής περιοχής όμορφης. Και από την άλλη πλευρά, οι υπηρεσίες, όποιος και αν είναι αυτός, λιμενικό ταμείο, επιχείρηση καθαριότητας κτλ., δεν φρόντισε τουλάχιστον από την προηγούμενη το βράδυ να υπάρχει μια αξιοπρεπή εικόνα στο σημείο που έδαιναν οι λάτζες. Εκτός από αυτό, είχαμε πάρα πολλά παράπονα και αρκετά τηλέφωνα από χθες. Τόσο στα ιδιωτικά μας τηλέφωνα όσο και στα τηλέφωνα του καναλιού σχετικά με την κατάσταση που δημιούργησαν ξαφνικά οι άμαξες οι οποίες γέμισαν την πόλη για να κουβαλήσουν κάποιους από αυτούς τους τουρίστες και να τους κάνουν βόλτα με τις άμαξες και τα άλογα. Είναι γραφική αυτή και υπέροχη εικόνα των αλόγων και των αμαξών στην πόλη της Ζακύνθου. Αυτές οι άμαξες όμως γέμισαν ό,τι υπήρχε και δεν υπήρχε από τους δρόμους, από την παραλιακή μέχρι και τις πλευρικές οδούς της πλατείας του Αγίου Μάρκου με περιτώματα των αλόγων. Δεν υπήρχε δηλαδή κάτι το οποίο θα μπορούσε να μαζέψει αυτά τα περιτώματα που συνήθως χρησιμοποιούν οι άμαξες και η εικόνα ήταν άθλια, η μυρωδία ασύλληπτη και εν διάφορη περιπτώσει δεν ξέρουμε κι εμείς ποιος ήταν υπεύθυνος για αυτό το οποίο δυστυχώς συνέβη. Κλείνοντας λοιπόν με αυτό το θέμα, να το κλείσουμε, να πούμε εδώ ότι όπως σας είπαμε την περασμένη Πέμπτη το μεσημέρι έχουμε ξεκινά από σήμερα μια ενδιαφέρουσα κλήρωση. Η κλήρωση αυτή αφορά μια τηλεόραση LED 19 ίντσες όπως βλέπετε στις οθόνες σας. Πώς τη βλέπεις, Δήμητρα? Πάρα πολύ, φοβερή μου φαίνεται. Αυτό θα είναι πολύ τυχερός αυτός που θα την κερδίσει. Αυτή λοιπόν είναι η κλήρωσή μας, η καινούρια κλήρωση που ξεκινά σήμερα και θα ολοκληρωθεί στις 20 Νοεμβρίου. Είναι η μέρα που γιορτάζει, είναι της Κυρίας των Αγγέλων δηλαδή. Την κάνουμε έτσι λίγο γιορτινή την ημέρα της κλήρωσης. Μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο 54454, κυρίες και κύριοι, γράφοντας Ιόνιαν κενό το ονοματεπώνυμό σας έως τις 20 Νοεμβρίου και μπαίνετε στην κλήρωση για αυτή την τηλεόραση LED 19 inch. Η τηλεόραση αυτή είναι τελευταίας τεχνολογίας, είναι high definition, έχει MPEG 4 ενσωματωμένο, δηλαδή σημαίνει ότι κάποιος μπορεί να δει και τα ψηφιακά κανάλια, είτε από την Πάτρα είτε από την Τολοακαρνανία, από τα καρνανικά δηλαδή όρη. Έχει εισόδους, έχει θύρα USB, είναι τελευταίας τεχνολογίας και είναι μια προσφορά του καταστήματος Electronet των αδελφών Καπαρέλη. Καπαρέλης λοιπόν Electronet και Ionian Channel, στέλνετε 54454 γράφοντας Ionian κενό και το ονοματεπώνυμό σας για να μπείτε σε αυτή την ενδιαφέρουσα κλήρωση της τηλεόρασης. Δεν ξέρω πόσο χρόνο έχουμε μέχρι το πρώτο group των διαφημίσεών μας. Έχουμε λίγο χρόνο, με ειδοποιούν οι συνάδελφοι, και να πάμε, είσαι έτοιμη Δήμητρα, να δώσουμε μια πολύ γρήγορη ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ναι.
Για να δούμε λοιπόν τι έχει γίνει στη γειτονιά μας μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων Αχαΐας, Ηλίας, Κεφαλονιάς και Ζάκη. Να πούμε ότι κάποιες εφημερίδες δεν κυκλοφορούν σήμερα. Βγάζουν φύλλα Σαββατοκύριακο, οπότε Δευτέρα σήμερα δεν κυκλοφορούν. Η γνώμη των πατρών έχει κεντρικό τίτλο «Μπλόκο από συνδικαλιστές και ΣΥΡΙΖΑ σε όσους εμπόρους ήθελαν να ανοίξουν χθες τα καταστήματά τους, αποδοκιμάστηκαν και πατρινοί καταναλωτές». Μια άλλη είδηση είναι τη νύχτα του Σαββάτου, απειλές με όπλο σε κλαμπ. Θέλουν διαφάνεια στην τοπική αυτοδιοίκηση και έχουμε δυστυχώς και άλλο θύμα σε κοινή, για αυτή τη φορά καθηγητής των ΤΕΗ. Οι Ονεδίτες της Αχαΐας ψήφισαν, νέοι με προοπτική και ουρές πιστών στην Κύπρο για να προσκυνήσουν το λείψανο του Αγίου Ανδρέα που έχει μεταφερθεί εκεί. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα, είναι η Πελοπόννησος. Και μιλάμε για το φύλλο τώρα της Κυριακής. Είχε ως κεντρικό τίτλο «Η παραοικονομία και τα πρόσωπά της». Η Πελοπόννησος της Κυριακής αποκαλύπτει το ΣΔΟΕ, αποκαλύπτει μάλλον το ΣΔΟΕ ερευνά χιλιάδες τραπεζικούς λογαριασμούς. Και από εκεί και πέρα να δούμε και κάποιους άλλους τίτλους. Ρεπορτάζ έχει κάνει για τις φοιτητικές εστίες. Στην επικαιρότητα η πρεμιέρα με το άνοιγμα των καταστημάτων. Και νομίζω ότι μπορούμε να πάμε να δούμε την πατρίδα της Ηλίας. Χτυπά και παιδιά, πιο πολλά κρούσματα στις νεαρές ηλικίες τα τελευταία χρόνια. Είναι το θέμα ο καρκίνος στην Δυτική Ελλάδα. Ακόμη, τι λέει για το σύστημα υγείας στην Ελλάδα. Και μια δήλωση του κυρίου Τζαβάρα. Κοντά στην περιφέρεια προτείνεται από τη Νέα Δημοκρατία για να ξαναβάλει υποψηφιότητα. Στο δεύτερο λύκειο πύργου θέλουμε ουσιαστική γνώση, πάνω δεξιά μια είδηση. Και πάμε στην επόμενη εφημερίδα, είναι η πρώτη, εξακολουθούμε να είμαστε στην Ηλία. Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, ανάσα για την Ηλία είναι ο κεντρικός τίτλος. Φοβούνται τα νέα μέτρα στη δίνη της κρίσης η ύλη, πυρόπληκτα δάνεια, δεμένα τα χέρια των τραπεζών. Και πάμε στην Κεφαλονιά. Με την ομώνυμη εφημερίδα, η οποία κυκλοφορεί πλέον μια φορά τη βδομάδα. Κεντρικός τίτλος «Συνεργασία Παύλου Σάβα, Λάβαρο της Επανάστασης, Θόδωρος Καλούδης στον Περιφερειάρχη, Καπέλωμα και Αντιδράσεις, Μαθητές και Ελμέκη εν ώψη της απεργίας, Ανέτοιμος ήταν ο ΝΟΑ, ιτήθηκε από τον ΙΡΕΑ, Μεγάλα Περιθώρια Βελτίωσης». Και... ποιες άλλες εφημερίδες έχουμε, Κεφαλονιά, δεν είναι κυκλοφορείο ημερήσιο σήμερα. Όχι, έχουμε... Είναι Δευτέρα, να πάμε λίγο στη Ζάκυνθο, να δούμε την ημέρα. Εφημερίδα ημέρα έχει κύριο τίτλο «Άγρια λιτότητα στην περιφέρεια» και αναφέρεται στις αποφάσεις κυρίες και κύριοι, οποίες πάρθηκαν στο Περιφερειακό Συμβούλιο με αφορμή τον προϋπολογισμό του 2014, ο οποίος, όπως καταλαβαίνετε, είναι κουρεμένος. Έχουμε θέμα σχετικό και θα το αναλύσουμε στη συνέχεια της εκπομπής μας. «Ο πόλεμος δημάρχου βουλευτή δεν συμφέρει τον τόπο», είναι ένας ακόμη τίτλος από την εφημερίδα ημέρα, η οποία ουσιαστικά έχει και υπότιτλους σε αυτό, ξεκάθαρη τοποθέτηση του Γιάννη Αγαλιανού, πρώην δημάρχου Ζακύνθου, στην ανοιχτή γραμμή στο Ionian Channel. Πρόκειται λοιπόν για δηλώσεις του Γιάννη Αγαλιανού, οι οποίες έγιναν την Πέμπτη το βράδυ στην δίωρη αυτή εκπομπή ανοιχτή γραμμή του Ionian Channel. «Πρέπει να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι», λέει ο Γιάννης Αγαλιανός, «και να ενώσουν τις δυνάμεις τους για τα συμφέροντα του τόπου. Το Πασόκ είναι ουραγός. Μετά τον Ανδρέα Παπανδρέου ήρθε ο κατήφορος», είναι μερικές ακόμη δηλώσεις του Γιάννη Αγαλιανού. «Αν ήμουν έστω και μία μέρα βουλευτής, δεν θα ψήφιζα το μνημόνιο». «Συμμετέχει Ζάκυνθος στο Παγκόσμιο Εμπόριο Τουρισμού. Μιλωνάς, μειώστε επιτέλους τις τιμές», είναι η τίτλη από την εφημερίδα ημέρα. Και να δούμε και τον Ερμή. Με κεντρικό τίτλο «Θα χάσουμε τις περιουσίες μας», αναφέρεται στον ενδιάμεσο φόρο ακινήτων. Πρικρές διαπιστώσεις από τον εκπρόσωπο των λογιστών Νίκο Τσουκαλά. Εκλογές πάλι στην ΟΔΕ. Πολιτική ρευστότητα και πρόωρες εκλογές βλέπει ο βουλευτής. Και έχουμε τη φωτογραφία εδώ του κυρίου Κοντονή. Τέλος του 2014, αρχίζει η κτηματογράφηση στην Βόρεια Ζάκυνθο. Είναι μερικοί από τους τίτλους του Ερμή σήμερα. Κυρίες και κύριοι, να πάμε στο πρώτο διαφημιστικό break της εκπομπής. Θα είμαστε μαζί σας πολύ γρήγορα με το δεύτερο ενδιαφέρον μέρος της χαμηλής πτήσης. Χαμηλή πτήση, κυρίες και κύριοι, 29 λεπτά μετά τις 3, όπως κάθε μεσημέρι μαζί σας εδώ στο Ionian Channel. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ισχυρή βροχόπτωση στο νότιο Ιόνιο, τόσο στην Κεφαλονιά όσο και στη Ζάκυνθο, αλλά και στις ακτές εδώ της Πελοποννήσου. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη βροχόπτωση. Είναι κάτι το οποίο σας το είπα μάλιστα και στην αρχή της εκπομπής, ότι σήμερα, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, μετά το μεσημέρι και αύριο, η κατάσταση κάπως έτσι θα είναι. Όμως κάνει ζέστη, Δήμητρα, δεν έχουμε ακόμη κρύο. Κάνει ζέστη. Δεν είμαστε έτοιμοι για ρεπορτάζ ακόμη στα καύσιμα των καυστήρων θέρμανσης. Και νομίζω ότι δεν ξέρω τι έχουν κάνει οι νοικοκυρίες με τα ρούχα. Έχουν βγάλει αυτή η φράση που επικρατεί, έχουν βγάλει τα χειμωνιάτικα.
Είναι λίγο, η κατάσταση λίγο περίεργη. Χθες, όπως είπες και εσύ, έκανε πάρα πολλοί κόσμος μπάνιο, ιδιαίτερα στην Δημοτική Πλάζ. Εδώ στην πόλη της Ζακύνθου ήταν πάρα πολλοί αυτοί που κατέβηκαν από το κουρασγερόπλιο, είχαν μαζί τους τα σχετικά και αμέσως πήγαν για μπάνιο. Να σας πω κάτι σε αυτό το σημείο, το οποίο δεν το πρόλαβα όταν κάναμε το ρεπορτάζ. Κάποιος τουρίστας πήδηξε μέσα στην προβλήτα, στο λιμάνι, βούτυξε για λίγο εκεί στο λιμάνι, κολύμπησε και βγήκε κανονικά, μπήκε στη λάτσα για να επιστρέψει στο πλοίο. Τόσες ώρες ο καημένος, ο οποίος ήταν κλεισμένο στο κουρασγερόπλιο, βλέπει τη θάλασσα από μακριά και ξαφνικά του δόθηκε η ευκαιρία πώς να μην την εκμεταλλευτεί. Είδαμε και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, κυρίες και κύριοι. Είδαμε λίγο έτσι το κλίμα, το πολιτικοκοινωνικό που υπάρχει εδώ στην περιοχή μας, στην γειτονιά μας, όπως χαρακτηριστικά λέμε. Να δούμε λίγο τώρα αν έχουμε κάποιες τεχνικές ευκολίες. Να πούμε βασικά προσοχή σε όλους όσους βγουν έξω, όπως πολύ καλά μου λέει η αρχισυνταξία μας. Υπάρχει πάρα πολύ βροχή και στα δύο νησιά, τη Ζάκυνθο και την Κεφαλονιά, αυτή την ώρα. Προσοχή σε όσους βγουν έξω μεσημέρι. Τα παιδιά στα φροντιστήρια και όσοι γενικά πάνε με τα αυτοκίνητά τους, προσοχή στους δρόμους, διότι μετά από μακρά περίοδο ηλιοφάνειας, μόλις πέσει η πρώτη βροχή, η άσφαλτος κρατάει πολλήματα από τα λάστιχα και γίνεται αμέσως κάτι σαν λάδι, σαν κάτι το οποίο γλιστρά περίγραπτα μέχρι να πληθεί καλά ο δρόμος. Πολύ σωστά μου λένε. Δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι να πάμε πού. Να πάμε στην Κεφαλονιά. Για να δούμε λοιπόν αν είμαστε έτοιμοι να πάμε στην Κεφαλονιά. Να το ο Μιχάλης. Μιχάλη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι στην Κεφαλονιά. Από τη βροχερή σήμερα Κεφαλονιά. Κάνει πάρα πολύ βροχή και εκεί σε εσάς αυτή την ώρα, έτσι. Δεν σε ακούω καλά, δυστυχώς. Δεν ξέρω αν με ακούς τώρα, Μιχάλη. Βέβαια, τώρα, γίνονται... τώρα καλύτερα κάπως. Κάνουμε κάποιες αλλαγές τεχνικές. Το έχουμε πει ότι αυτή τη βδομάδα θα βελτιωθούν όλα και εκεί εσάς δηλαδή θα σας έχουμε σαν να είστε εδώ στο στούντιο. Στην Κεφαλονιά και αυτή την εβδομάδα βελτιώνουμε πάρα πολύ και τις επικοινωνίες τις ηχητικές. Είναι εδώ ο Δημήτρης ο Βαρθάλης, ο οποίος παιδεύεται όλο το Σαββατοκύριακο με πολύ σύγχρονα συστήματα ψηφιακής τεχνολογίας και νομίζω ότι είναι θέμα χρόνου για να ολοκληρώσουμε αυτές τις δοκιμές και τις διευκολύνσεις που μας παρέχει πλέον η τεχνολογία. Μιχάλη, βρέχει αυτή τη στιγμή εκεί καταρακτοδός? Αυτή τη στιγμή δεν βρέχει καταρακτοδός. Υπάρχει μια μισή βροχόπτωση. Αρχίζουμε σιγά σιγά να νιώθουμε ότι μπαίνουμε στο φθινόπωρο πάντως με την έλευση του Νοεμβρίου. Μην βιάζεσαι, γιατί στο τέλος του εβδομάδος θα δεις που θα τα ανακαλέσουμε. Εδώ θα είμαστε, να τα λέμε. Έρχεται κι άλλο κύμα καλοκαιρίας, Μιχάλη. Χθες ένας φίλος... την προηγούμενη εβδομάδα, Σπύρο, αν θυμάσαι, για τις δραστηριότητες που μπορεί να κάνει κάποιος το Σαββατοκύριακο στην Κεφαλονιά. Μία από αυτές λίγο έλειψε να κοστίσει τη ζωή σε έναν Ελβετό. Ηλικία 41 ετών, ο οποίος μένει μόνιμα στην Κεφαλονιά και συγκεκριμένα στο χωριό Σαρλάτα. Ο χειριστής του αερόστατου Πλαγιάς, για αδιευκρίνιστους λόγους, έχασε τον έλεγχό του και έπεσε σε μια βραχώδη χαράδρα του Ένου σε βάθος 200 μέτρων. Συγκεκριμένα ήταν στην περιοχή κάτω από το αστροσκόπιο. Το συμβάν έτυχε να το παρακολουθήσει με κι άλλοι ένας κάτοικος των Ομαλών και ειδοποίησε αμέσως αρμόδιες αρχές, που έστειλαν μια μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του. Το παρόν έδωσαν τρία οχήματα της πυροσβεστικής, το ΕΚΑΒ, η αστυνομία, καθώς και οι εθελοντές Σαμαρίτες, και λίγο πριν τις 3 κατάφεραν να τον εντοπίσουν ζωντανό. Να πούμε ότι ο άτυχος αεροπεριστής διαπιστώθηκε ότι είχε υποστεί μόνο κάποια κατάγματα στο πόδι και με ειδικό φορείο το οποίο κατέβηκε στη Χαράδρα μπόρεσαν να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες και να το μεταφέρουν με ασφάλεια στο νοσοκομείο του Εργοστολίου. Δηλαδή, Μιχάλη, από θαύμα σώθηκε αυτός ο άνθρωπος, έτσι, γιατί και τον εντόπισαν αμέσως. Από θαύμα, αν κρίνουμε ότι έπεσε σε χαράδα 200 μέτρων στον Ένο, σε βραχώδες σημείο κιόλας, από θαύμα ναι. Από θαύμα, ναι, βέβαια. Δεν το συζητάμε ότι ήταν τυχερός. Ωστόσο και αυτός ο ερασιτεχνισμός, αυτά τα χόμπι, είναι και λίγο επικίνδυνα. Απαιτούν εξοπλισμό και βέβαια μακριά οι κακές στιγμές, έτσι δεν είναι? Δεν ξέρω να μας ακούς, Μιχάλη. Δεν σε ακούω καλά, Σπύρο. Δεν με ακούς καλά. Μιχάλη, εκτός από αυτό το συμβάν το οποίο είχαμε το Σαββατοκύριακο, πώς κύλησε, έτσι θα μπορούσε να πει κανείς, στην Κεφαλονιά αυτό το διήμερο? Όλα καλά. Με τα καταστήματα τι έγινε εκεί? Είχαμε τίποτα επεισόδια? Με τα καταστήματα να πούμε ότι δεν εφαρμόστηκε στην πλειονότητα των τοπικών επιχειρήσεων εδώ στην Κεφαλονιά το μέτρο λειτουργίας στις Κυριακές. Προφανώς και οι τοπικοί επιχειρηματίες εδώ έστειλαν ένα μήνυμα ότι δεν είναι αυτό που χρειάζεται για να κινηθεί η τοπική αγορά. Σε συνομιλία που είχαμε με ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων, μας είπαν ότι ελάχιστοι ήταν αυτοί που άνοιξαν τα καταστήματά τους.
περισσότερο ίσως για να διαπιστώσουν αν θα υπάρξει κίνηση. Κάτι όμως το οποίο δεν έγινε. Το λιθόστρο, το να πούμε χαρακτηριστικά, ότι ήταν άδειο την Κυριακή. Βέβαια, ρόλο σε αυτό παίζει το γεγονός ότι δεν υπάρχει εδώ τοπική συγκοινωνία τη συγκεκριμένη μέρα, οπότε δεν είναι εύκολη η μετακίνηση των πολιτών προς το Αργοστόλι. Και μόνο κάποιες, όπως σας ανέφερα, μόνο κάποιες επιχειρήσεις λειτουργήσαν και αυτά ενδεικτικά για να δουν αν θα υπάρξει κίνηση στα καταστήματα. Μιχάλη, να σας ευχαριστήσουμε. Καλό μεσημέρι. Σας ευχαριστώ και εγώ. Θα ανανώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Καλό μεσημέρι. Καλή συνέχεια. Αυτά, κυρίες και κύριοι, από την Κεφαλονιά. Επιστρέφουμε εδώ στο κεντρικό στούντιο του Ionian Channel. Χαμηλή πτήση παντού. Και έχουμε ένα θέμα, Δημήτρα. Έχουμε ένα θέμα με κάποια φυτοφάρμακα στο λαγοπόδο. Είναι κάτι το οποίο έχει απασχολήσει και την εφημερίδα Ημέρα σήμερα, δεν κάνω λάθος. Το σημερινό φύλλο. Ναι, Σπύρο, το πρωί του Σαββάτου, κάτοικοι της περιοχής στο λαγοπόδο κατήγγειλαν ότι υπάρχουν μεγάλες ποσότητες φυτοφαρμάκων στην περιοχή Καστέλη. Τα οποία φυτοφάρμακα, Δήμητρα, έπεσαν εκεί από άγνωστους λόγους. Κάποιος πήγε να τα θάψει, με λίγα λόγια. Σωστά. Ουσιαστικά ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας ειδοποίησε, ήθελε να μιλήσει για το θέμα και έκανε την αποκάλυψη. Έχουμε και ένα σχετικό βίντεο και φωτογραφίες από την τοποθεσία. Από το σημείο ακριβώς που βρέθηκαν τα φάρμακα. Υπάρχει δηλαδή επιτόπου ρεπορτάζ. Που δείχνει. Αποδεικνύει δηλαδή αυτά που λέμε. Φωτογραφίες είναι βασικά, για την ακρίβεια, που μάλιστα έδωσε και ο ίδιος ο πρόεδρος, έτσι. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Διαμερίσματος. Εκεί για και να πάμε να δούμε το ρεπορτάζ, θα έχει ενδιαφέρον. Κόκκινο συναγερμό σήμερα το πρωί του περασμένου Σαββάτου, όταν κάτοικοι ενημέρωσαν τον πρόεδρο τη τοπική κοινότητα ότι μεγάλε ποσότητε φυτοφαρμάκων είχαν ρηχθεί στο λαγκάδι του λαγοπόδου. Από αυτοψία που έκανε ο κ. Γκέλμπε στην περιοχή Καστέλη, διαπιστώθηκε ότι άγνωστοι είχαν πετάξει 350 κιλά φυτοφάρμακα σε συσκευασίε του κιλού, ενώ κάποιε άλλε ήταν σε σακιά. Όλε ήταν λιγμένε αφού χρονολογούνται από τη δεκαετία του 80. Πολλά δε από αυτά είχαν σπάσει και διασκορπιστεί στην περιοχή και μάλιστα σε απόσταση περίπου 50 μέτρα από την πηγή που τροφοδοτεί τη δεξαμενή ύδατο του χωριού. Οι ενέργειες που έγιναν ήταν άμεσες, αφού εκτός από την υποβολή μήνυσης καταγνώσεων ειδοποιήθηκε η ΔΕΙΑΣ να διακόψει τη λειτουργία του αγωγού για προληπτικούς λόγους και ο ΦΟΔΣΑ για την απομάκρυσή τους. Στο σημείο αυτό, Δήμητρα, να πούμε ενδιαφέρον το ρεπορτάζ του συναδέλφου του Βασίλη του Μούτσιου. Μας ενημέρωσε αναλυτικά για αυτή την απαράδεκτη ενδιάφτευρη τόση ρήψη. Πρέπει να βρεθεί όμως ποιος το έκανε αυτό. Και είναι εύκολο να βρεθεί. Νομίζουμε ότι οι αρχές μπορούν να βρουν ποιος πέταξε αυτά τα φάρμακα στο συγκεκριμένο λαγκάδι. Είναι απίστευτο. Δηλαδή, θράσος, φοβερό θράσος. Αν βρέξει και αυτά τα πράγματα πάνε στον υδροφόρο ορίζοντα, είναι εγκληματικό. Αν βρέξει που βρέχει. Και είναι και δίπλα που μας ενημέρωσε στις πηγές εκεί του χωριού. Μεγάλη μόλυνση και για το περιβάλλον και για την υγεία των καταναλωτών αργότερα. Και πού τα βρήκε τώρα αυτά, ήταν λιγμένα τόσα χρόνια. 350 κιλά φυτοφάρμακα με χαλκό ζινέμπ, λέει, αμμονία, θιάφη και άγνωστη σκόνια. Απίστευτα πράγματα. Απίστευτα πράγματα συμβαίνουν. Αν αυτό συνέβαινε σε οποιοδήποτε άλλο σημείο του πλανήτη, τώρα θα είχαν δέσει 2-3. Δεν γίνονται αυτά. Εν τη περιπτώσει αυτά συμβαίνουν στην Ελλάδα. Δήμητρα, να πάμε λίγο να θυμίσουμε την κλήρωση, το διαγωνισμό της εκπομπής. Για να πάμε να επαναλάβουμε και να θυμίσουμε στους θεατές της εκπομπής μας ότι από σήμερα υπάρχει αυτός ο διαγωνισμός, μια κλήρωση η οποία έρχεται σε συνεργασία της Electronet Καπαρέλης και του Ionian Channel της εκπομπής «Χαμηλή πτήση». Μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο 54454 γράφοντας Ionian, κενό και το ονοματεπώνυμό σας. Έως τις 20 Νοεμβρίου μπαίνετε σε κλήρωση όπου θα κερδίσετε μια τηλεόραση LED 19 ίντσες η οποία είναι πλήρως ψηφιακή. Αυτή λοιπόν είναι η προσφορά της εκπομπής μας για το επόμενο χρονικό διάστημα που θα διανύουμε. Και να πάμε τώρα στους χορηγούς μας. Με ειδοποιούν από το control να δείξουμε για μία ακόμη φορά τους χορηγούς μας και αμέσως μετά στο επόμενο θέμα μας. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Διάνα Παράσχη. Για μαθητές και φοιτητές, προγράμματα που θέτουν γερές βάσεις με στόχο την ευχέρεια στην χρήση της γλώσσας και την άρτια προετοιμασία για την κατοχύρωση των πιστοποιητικών γλωσσομάθειας. Ειδικά προγράμματα ενηλίκων με έμφαση στην προφορική επικοινωνία για τους επαγγελματίες που θέλουν να μιλήσουν με άνεση μια ξένη γλώσσα. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Διάνα Παράσχη. Αλεξάνδρου Ρώμα 56. Τηλέφωνο 26-95-0-49-233. Ασφάλειες αυτοκινήτου από 85 ευρώ το εξάμηνο.
Ασφάλειες Λιβάνι και Ανασφάλειες Τέλος. Άριστη ποιότητα. Οκ. Okay. Εγγυημένη ποσότητα. Οκ. Okay. Revoil OK επί 2. Χιλιάδες ποιοτική και ποσοτική έλεγχη το χρόνο σε όλα τα πρατήρια Revoil με την πιστοποίηση του Εργαστηρίου Τεχνολογίας Καυσίμων και Λιπαντικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Καθαρές κουβέντες. Συνέχεια λοιπόν της εκπομπής μας. Πολύ γρήγορα να σας πούμε ότι αυτή τη στιγμή, κυρίες και κύριοι, ανακοινώθηκε πως οι εισαγγελείς και η οικονομική αστυνομία έχουν μπουκάρει στα γραφεία της ΕΠΟ στο Πάρκο Γουδί και κάνουν ελέγχους στα οικονομικά της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας Ελλάδας για πολλές υποθέσεις για τις οποίες η Ομοσπονδία τελεί υπό εισαγγελική έρευνα. Αυτή λοιπόν είναι μία από τις τελευταίες ειδήσεις τις οποίες έχουμε μπροστά μας και θα πρέπει να πούμε ότι στην Αθήνα αυτή τη στιγμή το γεγονός, το ατυχές γεγονός που είχαμε με τη δολοφονία δύο ανθρώπων οι οποίοι δεν χρώσταγαν τίποτα και σε κανέναν αλλά δυστυχώς έχασαν τη ζωή τους, είναι θλιβερό το γεγονός, τα έχουμε παρακολουθήσει όλο το Σαββατοκύριακο, τα έχουμε δει. Τα παρακολουθούμε, συνεχίζουμε να τα παρακολουθούμε. Να πούμε ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες ολοκληρώθηκε η κηδεία Καπελώνη, ενώ ακολουθεί η κηδεία Φουντούλη. Σύμφωνα με την πληροφόρηση, με την ειδησιογραφία δηλαδή, η οικογένεια του Καπελώνη είχε εσκεμμένα δώσει στη δημοσιότητα διαφορετική ώρα έναρξης κηδείας. Την είχε δώσει για αργότερα, ενώ στην κυριολεξία έγινε πολύ νωρίτερα. Αυτή τη στιγμή, από τις 3 δηλαδή, γίνεται στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Παλαιό Ηράκλειο η κηδεία του έτερου θύματος του Γιώργου Φουντούλη. Τι να πει κανείς για αυτή την αίσθηση, την φοβερή, θλιβερή αίσθηση που έχει δημιουργήσει παγκοσμίως αυτή η ακατανόμαστη πράξη. Να επιστρέψουμε στα δικά μας, να πούμε ότι η εφημερίδα Ημέρα σήμερα έχει ένα πάρα πολύ ωραίο πολιτιστικό αφιέρωμα στην ποιήτρια Μάχη Μουζάκη. Πρόκειται για τα 60 χρόνια από το πρώτο της βιβλίο. Είναι μια εκπληκτική, ένα εκπληκτικό ένθετο αφιέρωμα μέσα στην εφημερίδα, το οποίο, για το οποίο έχει βοηθήσει πάρα πολύ ο ακούραστος και αέναος Διονύσης Έρας. Η Μάχη Μουζάκη, η οποία έχει δώσει ολόκληρη τη ζωή της στην ποίηση και βέβαια είναι πάρα πολύ ωραίο το αφιέρωμα. Να πούμε ακόμη, μένοντας λίγο στην τοπική επικαιρότητα του νησιού της Ζακύνθου, ότι την παρέτηση του πρώην Μητροπολίτη Ζακύνθου Νίν Δοδόνη Χρυσόστομο από την θέση του πρωτοσύγκελου της Μητρόπολης Ζακύνθου έκανε δεκτή ο Μητροπολίτης Ζακύνθου Διονύσιος. Ο Διονύσιος λοιπόν έκανε δεκτή την παρέτηση, άλλωστε δεν μπορούσε να κάνει και διαφορετικά, αφού ο κ. Χρυσόστομος ξεκαθάρισε ότι η απόφασή του είναι οριστική και αμετάκλητη. Και με αυτό το θεματάκι λοιπόν να ολοκληρώσουμε ό,τι πληροφορίες υπάρχουν γύρω από την τοπική επικαιρότητα. Να προχωρήσουμε όμως τώρα, να προχωρήσουμε στα δικά μας και θα μείνω, Δήμητρα, σε ένα μικρό απόσπασμα. Θα πάμε τώρα, θα μείνω στην εκπομπή του Γιώργου του Γεωργιάδη. Ο Γιώργος Γεωργιάδης, ο πολεμικός ανταποκριτής όπως τον ξέρουμε, την Παρασκευή στην εκπομπή του Πρόσωπα, έκανε τρία ενδιαφέροντα ρεπορτάζ. Το ένα βέβαια αφορούσε τη σπηλιά Χάος στο βόρειο τμήμα του νησιού της Ζακύνθου, εκεί ακριβώς απέναντι από την Κεφαλονιά. Είναι ένα βαθύ πηγάδι για το οποίο έχουν κυκλοφορήσει θρύλοι, φήμες, ιστορίες από πολύ παλιά, αιώνες πριν, μέχρι τις μέρες μας. Και ενώ υπήρχαν όλες αυτές οι πληροφορίες, ξέραν και οι ντόπιοι αλλά και οποιοδήποτε άλλοι το σημείο, ο Γιώργος ο Γεωργιάδης φρόντισε με τους συνεργάτες του να πάει εκεί, να βουτήξουν δίτες στο βυθό, να έρθουν μέχρι το πηγάδι, να καταγράψουν αυτό το υπέροχο θέαμα του βυθού και να δώσουν στο φως της δημοσιότητας στοιχεία και εικόνες που δεν ήξερε και δεν είχε δει ποτέ κανείς. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω για το Χάος. Πώς μάθατε εσείς την ύπαρξή του όταν ήσασταν παιδί και τι λέει ο παππούς, ο προπάππους, όλοι όσοι είναι στο χωριό για αυτό το περίφημο Χάος. Εμείς που είμαστε παιδάκια εδώ μαζί με τον παππού μου, μας είχε δείξει το Χάος. Δεν ξέρω αν έχετε πάει εδώ ένα τεράστιο τρύπα στη θάλασσα, το οποίο επικοινωνεί με τη θάλασσα. Όταν είμαστε παιδάκια, ο παππούς μας έλεγε ιστορίες ότι με το σεισμό του 1953
3 με 4 μέρες είχε ένα βουητό. Εδώ οι κάτοικοι, όταν πολλές φορές που βουίζει ο χάος, το έχουν για κακό. Ανεβαίνει το νερό. Και η πίεση του νερού δημιουργεί ένα μεγάλο βουητό. Και στο σεισμό του 1953, λέει, 3 με 4 μέρες είχε αυτό εδώ, αφού ήταν προβληματισμένοι όλοι. Πριν το σεισμό, δηλαδή. Πριν το σεισμό, ναι. Και όταν έχει μεγάλες δυστυχίες, 8, 9, 10 μποφόρ, πάλι αυτό το δημιουργεί, ανεβαίνει η θάλασσα και δημιουργεί αυτό το, ένα τεράστιο βουητό. Μετά από αρκετό περπάτημα, φτάσαμε στο περιβόητο χάος. Οι ντόπιοι έχουν βάλει ένα σειρματόπλεγμα, όπως ακούσαμε πριν από 20 χρόνια, το οποίο βέβαια έχει διαλυθεί. Αλλά είναι αλήθεια ότι δεν μπορεί κάποιος εύκολα να βρει το χάος, αν δεν ξέρει να φτάσει μέχρι εδώ. Οπότε όσοι φτάνουν, γνωρίζουν πού φτάνουν. Θα δείτε ότι εδώ μέσα σε αυτό το τεράστιο φυσικό πηγάδι υπάρχει μια τρύπα, ένα πραγματικά χαώδες φαινόμενο, και δεν είναι τυχαίο ότι το ονόμασαν χάος. Εμείς όμως τι κάναμε? Ζητήσαμε από το φίλο, τον δίτη, τον Φάνη τον Νικολουδάκη, να βουτήξει για την εκπομπή τα πρόσωπα μέσα από τη θάλασσα και να έρθει να τον συναντήσουμε εδώ. Αυτό λοιπόν ήταν ένα μικρό απόσπασμα από μια εξαιρετική εκπομπή. Πραγματικά μας κράτησε στις οθόνες μας ο Γιώργος Γεωργιάδης, δείχνοντάς μας πράγματα τα οποία πραγματικά δεν είχαμε ξαναδεί ποτέ. Να προχωρήσουμε την εκπομπή μας. 48 λεπτά μετά τις 3, κυρίες και κύριοι, ώρα να χαλαρώσουμε λίγο. Δήμητρα, κάτι σας είδα το πρωί και ψάχνατε. Είναι ένα βίντεο το οποίο... Από το πρωί έχει κυκλοφορήσει παντού, βέβαια. Είναι ένα βίντεο που έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου. Ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, ο Αθανάσιος Δαβάκης, μαζί με τον αρχηγό του ΓΕΣ, τον αντιστράτηγο Αθανάσιο Τσέλιο, επισκέφθηκαν μετά την ορκομασία τους τους πρωτοετής φοιτητές της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών. Στο βιντεάκι, λοιπόν, θα τους ακούσουμε, που πραγματικά σε μια παρουσίαση που έχει κλέψει τις εντυπώσεις. Τις ευχές σε όλη την τάξη. Μάλιστα! Και να είστε να είστε και να διαβάζετε. Μάλιστα! Και να γίνετε να χωρέσετε να σταθείτε στα πόδια. Σε πας κερδιέ! Και από εκεί, εκεί. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Συγκρατής Μπράτης Πέτρη Λαρίνας! Θα δέρτε από δράμα! Ευχαριστώ! Όπλα είσαι. Αυτό λοιπόν ήταν το βιντεάκι που από το πρωί έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου, στα ελληνικά βέβαια χωρικά υδάτα, να το πούμε έτσι, από τα Τρίκαλα, το Τρίκαλα όλα, το blog αυτό. Οι βροντόφωνοι της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών μας γράφουν μέσα η τεχνική και η αρχισυνταξία μας, Δήμητρα. Και να πούμε στο σημείο αυτό ότι δεν ξέρω αν είμαστε και σε φάση να το δείξουμε από τον υπολογιστή, ότι πλέον η εκπομπή μας, η χαμηλή πτήση, έχει δημιουργήσει τη δική της σελίδα στο Facebook. Είναι αυτή η οποία βλέπετε, κυρίες και κύριοι, στις οθόνες σας. Η χαμηλή πτήση έχει τη δική της σελίδα και βέβαια από την πρώτη ώρα
που αναρτήθηκε στο κοινωνικό αυτό δίκτυο πραγματικά γέμισε από ενδιαφέρον. Είναι πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος ακολουθεί μέσα σε τρεις μέρες εμφάνιση της σελίδας την χαμηλή πτήση και διαδικτυακά. Υποσχόμαστε λοιπόν ότι και από εκεί όσοι δεν μπορούν να παρακολουθούν την εκπομπή μας θα παίρνουν τις πληροφορίες τις οποίες πρέπει και βεβαίως θα δίνουμε. Μπορείτε να τη βρείτε γράφοντας χαμηλή πτήση, τίποτα άλλο στα ελληνικά. Και βέβαια μετά μπορείτε να, εφόσον θέλετε, να την ακολουθείτε αυτή τη σελίδα, όσοι βέβαια είστε χρήστες του διαδικτύου και του Facebook. Αυτή την εβδομάδα θα έχουμε και πολύ υψηλές ταχύτητες, Δήμητρα, όσον αφορά την παρουσία του Ionian Channel στο διαδίκτυο. Μέχρι τώρα στη διεύθυνση www.ioniantv.gr μπορείτε να παρακολουθείτε το κανάλι live ζωντανά, αλλά με αρκετά προβλήματα, δεδομένου το ότι λύνονται και η τεχνολογία θα μας βοηθήσει να έχετε πάρα υπέροχη, δηλαδή καταπληκτική, τέλεια εικόνα στους υπολογιστές σας και με λίγο bandwidth. Αυτό σημαίνει ότι ένας ο οποίος έχει χαμηλές ταχύτητες ίντερνετ στο σπίτι του και με τις χαμηλές ταχύτητες θα βλέπει τέλεια διαδικτυακά μέσα από το ίντερνετ, δηλαδή το κανάλι μας. Σπύρο, αυτό θα ισχύει και για τα tablets και για τα κινητά? Ναι, σωστό. Βεβαίως θα ισχύει, Δήμητρα και κυρίες και κύριοι. Θα υπάρχει άμεση σύνδεση στο κινητό σας αλλά και στα tablet, τα περιβόητα tablet, που θα μπορείτε όπου και αν είστε, ακόμη και με 3G των εταιριών κινητής τηλεφωνίας, να παρακολουθείτε το Ionian Channel. Και όταν λέμε όπου και αν είστε, εννοούμε σε οποιοδήποτε σημείο, όχι μοναχά της περιοχής μας, αλλά της Ελλάδας, αλλά και του πλανήτη. Και στο εξωτερικό, αν είναι κάποιος, θα μπορεί με μεγάλη άνεση να παρακολουθεί το Ionian Channel πεντακάθαρα. Θα τα πούμε όταν θα είναι έτοιμα όλα αυτά και θα σας εξηγήσουμε ακριβώς πώς θα γίνει. Και άλλο βίντεο με ειδοποιούν ότι έχουν ετοιμάσει τεχνική, Δήμητρα. Έχουν, λέει, την παρουσίαση οδηγού delivery. Α, μάλιστα, όχι. Είναι ο οδηγός delivery ο οποίος κυκλοφόρησε με την ημέρα. Ναι. Αυτό είναι. Είναι ο οδηγός delivery που κυκλοφόρησε με την ημέρα. Κυκλοφόρησε σήμερα. Είναι ο πιο εύχριστος οδηγός για οποιοδήποτε νοικοκυριό, για οποιονδήποτε επιχειρηματία τον έχει στο χώρο του. Και ουσιαστικά περιλαμβάνει επιλογές για φαγητό, για καφέ. Και αντί κάποιος να τα έχει διασκορπισμένα από εδώ και από εκεί σε προσπέκτους, είναι όλα μαζί συγκεντρωμένα σε έναν οδηγό. Σήμερα κυκλοφόρησε μαζί με την έχουμε ημέρα. Και το εξώφυλλο, έχουμε και το εξώφυλλο του οδηγού. Δεν ξέρω αν μπορούν να το δείξουν οι τεχνικοί μας. Να το. Αυτό είναι το εξώφυλλο του οδηγού. Τηλεφωνήστε και έφτασε είναι ο τίτλος. Είναι ένα ενδιαφέρον εγχειρίδιο, θα μπορούσε να πει κανείς. Ένας οδηγός, ο οποίος ουσιαστικά δεν πρέπει να λείπει από κανένα σπίτι. Δωρεάν είναι η διανομή του μαζί με την εφημερίδα ημέρα. Και είναι καλέσθητο, καθαρό, όμορφο και ενδιαφέρον. Και έχει μέσα και τον κατάλογο που μπορεί κάποιος να παραγγείλει. Με ειδοποιούν από το κοντρόλο ότι πρέπει να πάμε τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγο θα είμαστε μαζί σας. 55 λεπτά μετά τις 3, κυρίες και κύριοι, ζωντανή εκπομπή χαμηλή πτήση. Να σας πούμε ότι σήμερα έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα θέματα στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων των 9. Σήμερα Δευτέρα, Δημήτρα, έτσι δεν είναι? Μετά το Δελτίο έχουμε σήμερα Δευτέρα, όπως και κάθε Δευτέρα, αθλητικά. Αθλητική εκπομπή. Και έχει ενδιαφέρον η αθλητική επικαιρότητα. Ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος πυρετοδός ετοιμάζει την εκπομπή τη βραδινή του Ionian Channel με όλα όσα συνέβησαν το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Στο Δελτίο ειδήσεων των 9 θα έχουμε και τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Σπύρου, στον αέρα, ο οποίος θα απαντήσει σε μια σειρά ερωτημάτων που μπήκαν στις συνεδρίες του Περιφερειακού Συμβουλίου και κυρίως από την αντιπολίτευση. Να σας πούμε ότι στην Κέρκυρα αυτό το Περιφερειακό Συμβούλιο ίσως ήταν από τα σημαντικότερα τα οποία πραγματοποιήθηκαν για την περιφέρεια του Ιωνίου. Ήταν η ψήφιση του προϋπολογισμού. Ο Περιφερειάρχης τον έχει χαρακτηρίσει φτωχό αυτόν τον προϋπολογισμό του 2014. Χαρακτηρισμός ιδιαίτερα ήπιος, αν μπει σε αντιδιαστολή με όλα όσα χρησιμοποίησαν οι επικεφαλείς της αντιπολίτευσης. Ψευδεπίγραφο, πλασματικό και φαρσοκομωδία χαρακτήρισε τον προϋπολογισμό ο κ. Καλούδης. Μνημονιακό αντί αυτοδιοικητικό, βαθιά αντιλαϊκό και με ψίχουλα χαρακτήρισε τον προϋπολογισμό ο κ. Γαλιατσάτος της ΑΝΑΣΑ, του ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή. Και απόλυτα ανεπαρκή για τις ανάγκες των νησιών ήταν ο χαρακτηρισμός του κυρίου Ηλία Μπεριάτου, ο οποίος ήταν εκεί στη συνεδρίαση. Ο προϋπολογισμός εγκρίθηκε με 18 ψήφους υπέρ από το Συμβούλιο της Συμπολίτευσης, 6 κατά και 4 λευκά. Ο Περιφερειάρχης βέβαια δήλωνε και υπενθύμιζε: διαχειριστήκαμε τις αμαρτίες του παρελθόντος. Σας θυμίζουμε, γιατί πρέπει να τα λέμε αυτά,
ότι τόσο την Παρασκευή στο Δελτίο Ειδήσεων το βραδινό, όσο και το Σάββατο το πρωί, είχαμε 4 ώρες ζωντανή σύνδεση με την αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπου είχατε την ευκαιρία, όσοι από εσάς ενδιαφέρθηκαν βεβαίως, να παρακολουθήσετε ζωντανά, πήγια δηλαδή, αλλά και διαδικτυακά αυτή τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, που τόσο σημαντική είναι για όλους όσους αισθάνονται περιφερειακοί πολίτες. Στα αθλητικά να σας πούμε ότι ενδιαφέρον έχει το 2-0 της Ζακύνθου με το Βατανιακό. Συγκέντρωσε κόσμο πολύ στο γήπεδο Δήμητρα. Και πλέον είναι τρίτη νίκη της ομάδας της Ζακύνθου, του ΑΠΣ Ζακύνθος, εντός έδρας. Αυτό ενισχύει ακόμη περισσότερο την έδρα. Δηλαδή θα γίνει φόβος τρόμος η έδρα της Ζακύνθου, Δήμητρα. Πηγαίνεις στο γήπεδο? Όχι. Δεν πηγαίνεις. Και από αθλήματα? Τίποτα, κανένα, κάποια συμπάθεια ιδιαίτερη, κάτι? Το τένις. Τένις. Να σε δούμε λοιπόν στα κόρτ. Έτσι. Να παίζεις με τον αντίστοιχο εξοπλισμό. Και να βλέπουμε κιόλας. Έχει ενδιαφέρον. Ναι, ναι, έχει γίνει μετά από τη Φόρμουλα 1. Βέβαια, μετά το ποδόσφαιρο είναι η Φόρμουλα 1, θα μπορεί να πει κανείς, σε δημοτικότητα αθλημάτων. Και μετά είναι τρίτο, είναι το τένις, αφώς. Είπαμε λοιπόν για το Δελτίο Ειδήσεων. Σας έχουμε ενημερώσει και για τον Γιώργο τον Αναγνωστόπουλο και την εκπομπή Τρίτο ημίχρονο που θα δείτε απόψε. Πολύ πολύ αναλυτικό ρεπορτάζ σχετικά με τις αποφάσεις και τον πόλεμο και όλα όσα έγιναν στο Περιφερειακό Συμβούλιο, υπάρχει και στην εφημερίδα Ημέρα σήμερα, σελίδα 10. Και κλείνοντας την εκπομπή μας, φτάνοντας στο τέλος, να σας θυμίσουμε τον διαγωνισμό τον οποίο θέσαμε σε ισχύ από σήμερα. Δήμητρα, αυτή τη φορά πες τα εσύ. Λοιπόν, σε συνεργασία του το Ionian Channel και η Electronet Caparellis, γίνεται μια κλήρωση στις 21:20 του μηνός, στις 20 Νοεμβρίου. Για να κερδίσετε λοιπόν την τηλεόραση, στέλνετε μήνυμα στο 54454, Ionian κενό και το όνομα τεπώνυμό σας, και κερδίζετε μια τηλεόραση LED 19 ιντσών, η οποία έχει πάρα πολλά και σύγχρονα χαρακτηριστικά και σίγουρα θα την ευχαριστηθείτε όποιος την κερδίσει. Πληροφορίες για αυτόν τον διαγωνισμό, όσοι είναι χρήστες διαδικτύου και Facebook, θα μπορούν να παίρνουν και από τη σελίδα της χαμηλής πτήσης στο διαδίκτυο και στο κοινωνικό αυτό δίκτυο, το Facebook. Εδώ λοιπόν, κυρίες και κύριοι, 59 λεπτά μετά τις 3, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Βροχερή η σημερινή μέρα. Αύριο το μεσημέρι θα είμαστε μαζί σας και σας λέμε από σήμερα ότι έχουμε ένα ενδιαφέρον τηλεφωνικό ραντεβού. Στην εκπομπή μας λοιπόν, Δήμητρα, αύριο φιλοξενούμε τον Υφυπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Θανάση Σκοδρά. Θα μιλήσει λοιπόν ο κύριος Σκορδάς στην εκπομπή μας, στη χαμηλή πτήση, και έχουμε πολλά θέματα να συζητήσουμε μαζί του, με κύριο και σημαντικότερο το άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές. Υπάρχουν όμως και άλλα ζητήματα τα οποία έχουν ενδιαφέρον και νομίζω ότι ο Υφυπουργός ζωντανά στην εκπομπή μας θα δώσει αρκετές απαντήσεις. Να πω, όπου και αν πάνε οι θεατές μας, να περάσουν καλά απόψε. Εξαρτάται αν θα βγουν. Κάνει κρύο, έχει και βροχή, καιρός για δύο. Ό,τι επιλέξετε εσείς, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας μέχρι αυτήν την ώρα και μας παρακολουθήσατε. Και βέβαια να ευχηθώ να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Καλό μεσημέρι.